2,5 περίπου κιλά κοκαίνης και 4,5 κιλά χασίσης ήταν η λία αστυνομικών της Δίωξης Ναρκωτικών Ηρακλείου, που κατάφεραν να εντοπίσουν αυτές τις ποσότητες, εξιχνιάζοντας παράλληλα τη σύνθεση μιας εγκληματικής ομάδας που προμήθευε και διακινούσε ναρκωτικά όχι μόνο στην Κρήτη αλλά και τη Ζάκυνθο, έχοντας ναι μεν μια σύνθεση περίπου 10 ατόμων, αλλά ταυτόχρονα και ένα δεύτερο πυρήνα που πιθανόν διαχειριζόταν τις εκτός Κρήτης παραδόσεις και παραλαβές ναρκωτικών ουσιών. Για την υπόθεση και με τις κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, παραβάσεις της νομοθεσίας για ναρκωτικά και όπλα, συνελήφθησαν 9 άτομα, ένα ακόμη άτομο έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται από τις αρχές. Ανάμεσά τους, ο 36χρονος φερόμενος αρχηγός από την ευρύτερη περιοχή της Χερσονήσου, που με έναν Αλβανό που ζει επίσης στην περιοχή και έναν άντρα από τη Ζάκυνθο που αναζητείται, είχαν στήσει το δίκτυο μεταφοράς, επιβλέποντας τις διαδικασίες και κρατώντας σε καβάντζες τις ουσίες που ταξίδευαν με το πλοίο της γραμμής στα χέρια μιας 19χρονης γυναίκας. Την ίδια ώρα, 6 από τους συλληφθέντες, με την δεύτερη ομάδα που είχαν στήσει, σύμφωνα με την αστυνομία, από τις 15 Απριλίου του 2023 μέχρι τις 5 Ιουλίου του 2023, είχαν πραγματοποιήσει περισσότερες από 328 αγοραπολισίες, από τις οποίες αποκόμισαν οικονομικό όφελος που ξεπερνούσε τις 30.000 ευρώ. Το κουβάρι της αποκάλυψης άρχισε να ξετυλίγεται με την άφιξη στο λιμάνι του Ηρακλείου της 19χρονης, που είχε μαζί της 4 κιλά χασίς. Οι αστυνομικοί που γνώριζαν και παρακολουθούσαν τη γυναίκα, η οποία συναντήθηκε με μέλος της ομάδας στη Χερσόνησο, ο οποίος πήρε το χασίς, την ακολούθησαν στη δεύτερη συνάντησή της με τον 36χρονο που θα της έδινε την κοκαίνη, την οποία η γυναίκα εκ των υστέρων θα μετέφερε στη Ζάκυνθο. Η αξιοποίηση των πληροφοριών και η στενή παρακολούθησή τους από τους αστυνομικούς απέδωσε καρπούς, καθώς μετά τη σύλληψη όσων μετήχαν στα ραντεβού του πάρε δώσε ναρκωτικών με τη γυναίκα, πραγματοποίησαν μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού που ξεκίνησε στην ευρύτερη περιοχή της Χερσονήσου με επίκεντρο ναρκωτικά, τα οποία οι αστυνομικοί βρήκαν μέσα σε καβάντζες, κατασχέτοντας συνολικά 2 κιλά και 244 γραμμάρια κοκαίνης, 4 κιλά και 522 γραμμάρια κάναβης, 15.000 ευρώ και μεταξύ άλλων αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες, όπλα, ζυγαριές ακριβίας, γεμιστήρες και φυσίγκια. Για τις αστυνομικές αρχές αποτελεί την εξιχνίαση μιας υπόθεσης που εδώ και καιρό προσπαθούσαν να δέσουν, βάζοντας φρένο στη διακίνηση ναρκωτικών και σε τουριστικά σημεία του νησιού. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου.